Κυρίε και κύριοι φίλε και φίλοι, σα ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σα να παραβρεθώ στην ομολογουμένω ενδιαφέρουσα επιμορφωτική ημερίδα που πραγματοποιείται με θέμα τη ρομποτική αλλά και τι νέε δυνατότητε τη τεχνητή νοημοσύνη και των εργαλείων δικτύωση στην εκπαίδευση των παιδιών μα. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην Ελληνική Εκπαιδευτική Ένωση, καθώ μέσα από την κοινή συνεισφορά καταρτισμένων ακαδημαϊκών και ερευνητών του χώρου των νέων τεχνολογιών. Ο φορέα αυτό έχει κατορθώσει με πολύ συστηματική δουλειά να επικεντρώσει το ενδιαφέρον τη εκπαιδευτική κοινότητα σε μια ταχαίω αναπτυσσόμενη τεχνολογική μέθοδο. Την επιστημιολογία STEM, η οποία αναμένεται να φέρει επανάσταση στι μεθόδου διδασκαλία αλλά και στην τεχνητή νοημοσύνη. Οπωσδήποτε, η ενασχόληση της νέας γενιάς με τη ρομποτική θα δώσει ευκαιρίες για την καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων οι οποίε θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη τη επιχειρηματικότητα, στην εφαρμογή νέων μεθόδων σε κλάδου όπω η ιατρική αλλά και η εκπαίδευση, αλλά είμαι βέβαιος και στη μείωση τη ανεργία, με τη δημιουργία πολλών και καλών νέων θέσεων εργασία. Έρευνε καταδεικνύουν μάλιστα ότι στο προσεχέ μέλλον το 25% των θέσεων εργασία θα απαιτούν γνώσει STEM. Η ρομποτική δεν υφίσταται μόνο προς όφελος της εργασίας, της εκπαίδευσης ή των επιστημών. Αποδεδειγμένα, ο αθλητισμός έχει πεδίο δόξης λαμπρό στον τομέα της ρομποτικής. Πιστεύω βαθιά στην αξία που μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία η αθλητική ρομποτική. Μια νέα μορφή αθλητισμού που απαιτεί συνεργασία, ομαδική προσπάθεια, φαντασία, αλλά και κατασκευαστικέ δεξιότητε ώστε να έρθουν με επιτυχία τα αποτελέσματα αλλά και φυσικά το πολυπόθητο θέαμα. Το Υφυπουργείο Αθλητισμού επενδύει στι νέε μορφέ που αναπτύσσονται στο πεδίο του αθλητισμού. Με το νέο αθλητικό νομοσχέδιο, το οποίο εκτιμούμε Γενάρη, θα περάσει από τη Βουλή, το πέμπτο σε σειρά τη αθλητική μεταρρύθμιση, μπαίνει επίσημα στον αθλητικό χάρτη ο ηλεκτρονικό αθλητισμό ή κοινό e-sports. Για πρώτη φορά, δίνουμε τη δυνατότητα στα νόμιμα και ενεργά εραστεχνικά αθλητικά σωματεία να συστήσουν τμήματα ηλεκτρονικού αθλητισμού. Αφού γραζόμαστε τις νέες αθλητικές τάσεις της εποχής και συμβάλλουμε στην ομαλή τους ανάπτυξη. Στην κατεύθυνση της ανάπτυξης κινούμαστε και στο πεδίο της αθλητικής ρομποτικής. Επιδιώκουμε την εξωστρέφεια μέσα από την πραγματοποίηση διοργανώσεων που θα συσπυρώσουν δυνάμεις από όλο το χώρο σε αυτόν τον καινοτόμο στόχο, πιστεύω, ότι μπορείτε να βοηθήσετε και εσείς μέσα από τις ακαδημαϊκές σας γνώσεις, στις νέες τεχνολογίες και με το κοινό όραμα που μοιραζόμαστε για τη μετάβαση της νέας γενιάς στην εποχή του μετασχηματισμού. Ευελπιστώ ότι με την ενεργή σας συμμετοχή, με τις ιδέες αλλά και τις προτάσεις σας, ως πρωτοπόρη σε αυτό το νέο πεδίο που εξελίσσεται δυναμικά, θα αποτελέσετε βασικό κομμάτι αυτού του εγχειρήματος. Είμαι βέβαιο ότι μπορείτε να συμβάλλετε τα μέγιστα σε αυτή την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει και εμεί ω Υπουργείο Αθλητισμού. Είμαι βέβαιο ότι μπορούμε να συνεργαστούμε στενότερα και κυρίω αποτελεσματικότερα. Εύχομαι από, από, από καρδιά πολλά συγχαρτήρια για την πρωτοβουλία σα, καλέ επιτυχίε στην εκδήλωσή σα, καλέ γιορτέ, με υγεία πάνω απ' όλα και βέβαια καλή αντάμωση σύντομα σε νέα πεδία δράση που είμαι βέβαιο ότι εσεί ήδη θα προκαλέσετε και εμεί θεσμικά θα αγκαλιάσουμε αλλά και θα αναδείξουμε στο βαθμό που μπορούμε. Και μαζί μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Να είστε καλά, καλέ γιορτέ.